Καλησπέρα και από μένα. Τόσο ο Αντιπρόεδρος κ. Δραγασάκης μας έδωσε μια εμπεριστατωμένη εικόνα του τι ισχύει στην οικονομική και την πολιτική της κυβέρνησης, για να ξέρουμε και να μπορούμε να τα δώσουμε όλοι μας και τι έγινε μέχρι σήμερα και τι μελιγενέστε, και είναι σημαντικό αυτό το μήνυμα να περάσει προς τα έξω. Και ο Υφυπουργός κ. Πετρόπουλος μας εξήγησε τι γίνεται στον ασφαλιστικό χώρο, που είναι πολύ σημαντικό. Όχι μόνο ως μοχλός της οικονομίας, αλλά γιατί και σε αυτό το τομέα δυστυχώς κληρονομήθηκαν χρέη πολύ υψηλά, και μαζί με αυτά το ιδιωτικό χρέος έχει φτάσει να ξεπερνάει τα 200 δισεκατομμύρια. Αφού πέρα από τα 100 περίπου δισεκατομμύρια που είναι το χρέος προς τράπεζες, άλλα τόσα είναι προς το δημόσιο, δηλαδή εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Και κανείς δεν ξέρει και πόσο είναι το χρέος που έχει ο ένας με τον άλλον. Δηλαδή, πουθενά δεν έχει αθρηστεί τι χρωστάει η μία εταιρεία στην άλλη, στους προμηθευτές δηλαδή, και τι χρωστάνε και στους εργαζόμενους που τους έχουν μήνες απλήρωτους. Είναι το άγνωστο κομμάτι του ιδιωτικού χρέους, όπως το αποκαλούμε. Επειδή είναι πάρα πολλά τα δισεκατομμύρια, και για να τελειώνει και αυτό το πρόβλημα που δημιουργήθηκε πολλά χρόνια τώρα, η κυβέρνηση φέρνει ένα νόμο που πιστεύω ότι δίνει τελεία σε αυτό το πρόβλημα και ξεκινά η λύση. Όσον αφορά το αντίστοιχο ιδιωτικό χρέος, δηλαδή χρέη προς τράπεζες, δημόσιο κλπ. Των φυσικών προσώπων, ήδη από πέρυσι υπάρχει το εργαλείο, είναι ο νόμος Σταθάκη που τροποποιεί το νόμο Κατσέλη για τα νοικοκυριά, ο οποίος περιλαμβάνει και φυσικά πρόσωπα, δηλαδή μισθωτούς, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες και μικροεμπόρους. Μπορούσαν πλέον να πάνε στον τροποποιημένο νόμο Κατσέλη και να ρυθμίσουν όλα τους τα χρέη. Άρα δόθηκε μια λύση για αυτούς συνολική, για όλα τους τα χρέη. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις είχαν μείνει απ' έξω, δεν υπήρχε κάποια λύση. Τα εργαλεία μέχρι σήμερα δεν απέφεραν αποτελέσματα. Οπότε λοιπόν τώρα πλέον έχουμε ένα νόμο, τον εξοδικαστικό μηχανισμό, που θα δώσει τη λύση και σε αυτό, στο ιδιωτικό χρέος των επιχειρήσεων. Πολύ συνοπτικά θα πω τα 5 απλά βήματα της διαδικασίας και τα 2-3 σημαντικότερα σημεία του νόμου, και στη συνέχεια καλύτερα είναι με μορφή διαλόγου να αποκαλύψουμε σταδιακά όλα τα ωφέλη που έχει αυτός ο νόμος, που καλό είναι όλοι να τα γνωρίζουμε και να μπορούμε και να τα μεταδώσουμε για να μάθουν όλοι τι ισχύει. Διότι επισημαίνω ότι όταν ψηφίστηκε ο νόμος, μία ώρα μετά βγήκαν ανακοινώσεις ότι είναι φιάσκο και αναφερόντουσαν σε άρθρα που δεν υπάρχουν στο νόμο. Γιατί προφανώς είχαν διαβάσει κάποιο άλλο προσχέδιο που δεν ήταν αυτό που ψηφίστηκε. Γελάνε εδώ οι συνεργάτες που έχουν ξενυχτήσει στο Χίλτον, ο Μάκης Ολυμπίτης, ο Αδάμου Καραγλάνης, ο Μενέλος Θεοδωρουλάκης, συνάδελφοι που δώσανε μεγάλη μάχη με τους θεσμούς, ώστε αυτό που έλεγε η συμφωνία τον Αύγουστο του 2015, δηλαδή ότι η κυβέρνηση πρέπει να φτιάξει ένα νόμο ώστε οι τράπεζες να βρίσκουν με τις μεγάλες επιχειρήσεις και στη συνέχεια αυτό να επιβάλλεται σε όλους τους υπόλοιπους, με πολλά ξενύχια στο Χίλτον κατάφερε ένας νόμος που λέει ότι είναι για όλες τις επιχειρήσεις και να δίνει και το πάτημα στον κύριο Πετρόπουλο να μπορεί να κάνει ρυθμίσεις σε όλους τους υπολείπους. Γιατί ήταν δεμένα τα χέρια του με άλλους νόμους του παρελθόντος. Και έτσι λοιπόν έχει πλέον την ελευθερία να κάνει ρυθμίσεις και όλα αυτά τα θαυμαστά που σας είπα. Πολύ σύντομα λοιπόν λέω ότι ο νόμος ενεργοποιείται στις 3 Αυγούστου. Είναι σε ένα μήνα από σήμερα. Τι κάνει οποιαδήποτε επιχείρηση χρωστάει? Μπαίνει στην ιστοσελίδα της γραμματείας μας, της Γραμματείας Ειδικού Χρέους, που είναι μια νεοσύστατη γραμματεία, στήθηκε τον Οκτώβριο από την παρούσα κυβέρνηση. Μπαίνεις με τους κωδικούς του τάξης και καταχωρείς ένα πίνακα όλα τα χρέη, όλους όσους χρωστάς. Στη συνέχεια, αφού παρέχεις και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που είναι ένα μίνι περιουσιολόγιο, ώστε να μπορούμε να δούμε αν ο επιχειρηματίας έκλεβε την επιχείρηση και τους εργαζόμενους εις βάρος του να φτιάχνει βίλες και να πηγαίνει ταξίδια,
Εμείς αναθέτουμε την υπόθεση σε έναν διαμεσολαβητή, ο οποίος τι κάνει, ειδοποιεί όλους τους πιστωτές να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι. Άρα, καλεί να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι όλες οι τράπεζες, η εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και οι μεγάλοι προμηθευτές. Αφήνουμε απ' έξω τους μικρούς προμηθευτές και τους εργαζόμενους, διότι ο νόμος ρητά τους προστατεύει, λέει ότι σε αυτούς δεν μπορεί να γίνει κανένα κούρεμα και καμία ρύθμιση. Σε όλους τους υπολείπους ο νόμος λέει ρητά ότι μπορεί να γίνει κούρεμα και ρύθμιση σε μακροχρόνιες δόσεις, ειδικά στο δημόσιο και ασφαλιστικά ταμείο, όπως είπε ο κ. Πετρόπουλος, μπορεί να φτάσει μέχρι και 10 χρόνια μακριά, ενώ για τις τράπεζες δεν βάζει κανένα όριο, μπορεί δηλαδή να ξεπεράσει και τα 10 χρόνια. Γίνεται λοιπόν η διαπραγμάτευση, ο νόμος έχει συγκεκριμένες ρήτρες του πώς θα γίνει η διαπραγμάτευση, λέει ότι πρέπει να έχει στο τραπέζι μια μελέτη βιωσιμότητας, λέει ότι πρέπει να έχει την αξία ρευστοποίησης, δηλαδή μια εκτίμηση ακινήτων σημερινή και όχι τι άξιζαν τα κινητά σου πριν 15 χρόνια και να σου λέει ότι εσύ είσαι πλούσιος και έχεις μεγάλη περιουσία γιατί έχεις ένα κίνητο στο χαλάνδρι που άξιζε ένα εκατομμύριο και σήμερα αξίζει 50.000 ευρώ. Και τέλος πάντων με διάφορα κριτήρια μπορεί να αποφασιστεί το κούρεμα και η ρύθμιση των δόσεων. Παρέχει και κίνητρα από τις τράπεζες ώστε και αυτές να κάθουν στο τραπέζι και να κάνουν τη δουλειά τους όσο οφείλουν. Γίνεται ψηφοφορία και μόλις το 60% συμφωνήσει, παρουσία και του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων, η διαδικασία ολοκληρώνεται. Από την άλλη μέρα η επιχείρηση έχει ένα χαρτί, έτσι λέει ο νόμος, το οποίο μπορεί να το πάει στην τράπεζα και να πάρει νέο δάνειο και μπορεί να το πάει στην εφορία να πάρει ασφαλιστική φορολογική ενημερότητα και στον ΕΦΚΑ να πάρει ασφαλιστική ενημερότητα. Άρα με αυτά τα δύο χαρτιά μπορεί να μπει στο ΕΣΠΑ, που μέχρι σήμερα όλες οι πόρτες ήταν κλειστές. Ο νόμος έχει άλλο ένα σημείο και λέει αν η επιχείρηση θέλει μπορεί να πάει στα δικαστήρια και να ζητήσει και επικύρωση του δικαστή. Αν κάποιος τον απειλεί ότι θα σε πάω στα δικαστήρια και θα σου κάνω και θα σου δείξω. Αυτός είναι ο νόμος με 5 απλά βήματα. Δεν νομίζω ότι είναι κανένα διαστημόπλιο. Νομίζω ότι επαναφέρει τη λογική στο τραπέζι ότι να κάθονται όλοι να συζητάνε όχι στη βάση του τι χρωστάω αλλά στη βάση του τι μπορώ να δώσω. Γιατί αν δεν μπορώ να δώσω, όπως είπε και ο κ. Πετρόπουλος, να του παίρνει στο σπίτι για να του δώσει σύνταξη είναι παράλογο. Άρα επαναφέρουμε τη λογική στη διαχείριση του χρέους και για να επιτευχθεί αυτό ο νόμος προβλέπει ρητά ότι όλοι οι πιστωτές πλην των εργαζομένων και των μικρών προμηθευτών μπορούν και πρέπει να βλέπουν τι μπορεί να πληρώνει η επιχείρηση και να φτιάχνουν μία ρύθμιση στα μέτρα της. Αυτό λέει ο νόμος. Αυτό πρέπει να πάρουμε όλοι και να μεταδώσουμε. Γιατί ο κόσμος που διαβάζει τα μίντια τι λένε για τον νόμο, αυτό που καταλαβαίνει είναι μην κάνει αίτηση. Εμείς λοιπόν πήγαμε σε 49 πόλεις μέσα σε 1,5 μήνα, παρουσιάσαμε τον νόμο και τους εξηγήσαμε το γιατί πρέπει να κάνουν αίτηση και γιατί δεν πρέπει να μείνουν με τα χρέη στην πλάτη τους, αλλά γιατί πρέπει να τα ρυθμίσουν. Αυτό το μήνυμα πρέπει όλοι να το πούμε παντού, για να καταλάβουν όλοι ότι η κυβέρνηση έχει ένα δυνατό εργαλείο και πρέπει να τα αξιοποιήσουν. Σταματώ εδώ και καλό να μπούμε σε ένα διάλογο, να αποκαλύψουμε και πολλά άλλα ωφέλη που έχει ο νόμος. Σας ευχαριστώ.